Νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι καταξοχήν πολιτικό όργανο. Με την έννοια αυτή, εμείς καλέσαμε σήμερα ένα Δημοτικό Συμβούλιο και πραγματικά αντιπροσθήκατε για συζήτηση του θέματος. Αυτό που μας ευνηδίασε και αυτό που μας ουσιαστικά μας οθεί στην αναβολή του θέματος είναι το γεγονός ότι στο δεύτερο μέρος του τίτλου του θέματος έχετε βάλει να πάρουμε απόφαση σήμερα αν θα συνεχιστεί ή δεν θα συνεχιστεί το έργο. Μπορώ εγώ να κρίνω ως πολιτικό αν το έργο αυτό πέρα να συνεχιστεί ή όχι, ή αν υπάρχουν ανυπέρβλητες τεχνικές δυσκολίες, χωρίς να έχω εδώ ένα team ουσιαστικά το οποίο να υποστηρίξει αυτό, μια πραγματομονησύνη από έναν πραγματογνώμονα για το θέμα ή οτιδήποτε άλλο. Έχω ένα Α4 της ΔΕΙΑΝ, το οποίο είναι κακογραμμένο και μου λέτε επ' αυτού να πάρω θέση. Εγώ λέω να μην πάρουμε το θέμα, να το συζητήσουμε, να μην πάρουμε καμία απόφαση, να βγάλετε τον τίτλο που λέει λήψη απόφαση ή όχι ή μη και το συζητάμε το θέμα και αν βρούμε μετά και πρέπει να αποφασίσουμε για κάτι, να το κάνουμε. Όμως εκ προημίου να μας πάτε τώρα στο πέναλτι και να μας πείτε αποφασίστε εσείς αν θα συνεχίσει ή όχι το θέμα, εμείς ζητάμε αναβολή και θα αποχωρήσουμε το Συμβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κοτσανά. Είναι κρίμα όμως τώρα να χαθεί αυτή η ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα. Κύριε Δήμαρχε, μην γίνεστε δογματικός. Αφήστε και μην περιχαραγώνεστε. Γιατί πολύ μιλάει έξω. Εντάξει, κύριε Μπουλέ, γινόμαστε και εμείς όμως παρακολουθεί, διότι είπαμε συζητεί το θέμα και αποχωρούμε. Με όλο το σεβασμό, δεν μπορεί να παρακολουθήσουμε αυτό το τακτισμό. Ναι, αλλά η πόλη περιμένει να ακούσει. Εντάξει, εσείς όμως, εσείς και δεν βοηθάτε κύριε Δήμαρχε. Εγώ έκανα μια πρόταση ουσιαστικά με σύνθεση να συζητήσουμε το θέμα και αν προκύψει απόφαση καλώς και εσείς δεν την αποδεχτήκατε. Μα αποχωρεί ο συνάδελφος τώρα. Αποχωρεί ο συνάδελφος ο οποίος έχει συζητήσει κόσμο. Εγώ κάνω παράκληση. Κάνω παράκληση, κύριε Πρόεδρε. Να συζητήσουμε το θέμα και αν προκύψει απόφαση την πάρουμε. Αν δεν προκύψει, μην περιχαρακόμαστε τώρα. Θα φύγουμε και εμείς, θα φύγουμε όλοι.